Εδώ έχουμε μια εξαντικειμένου μαρτυρία. Και λέει ο Παύλος, και ήκουσα φωνήν λαλούσαν προς με. Και άκουσα μια φωνή να μιλάει προς εμένα. Είναι μια λεπτομέρεια που δεν αναφέρεται στις δύο προηγούμενες αφηγήσεις που μας καταχωρεί ο Παύλος, αφηγήσεις της επιστροφής του, και δείχνει ότι το μεν φως όλοι το είδαν, την φωνή την άκουγαν, αλλά δεν διέκριναν τι έλεγε αυτή η φωνή. Αυτό το μήνυμα της φωνής ήταν αποκλειστικά προσωπικό για τον Παύλο. Δεν έπρεπε οι άλλοι να ακούσουν. Έτσι, φως βλέπουν, την φωνή ακούν, δεν διακρίνουν όμως. Όπως ακριβώς κάποιος που μιλάει, ξέρω εγώ, κάπου σε έναν άλλο χώρο, σε ένα άλλο δωμάτιο, ακούμε φωνή, μιλούν, ομιλία, αλλά δεν καταλαβαίνουμε, δεν ξεχωρίζουμε το περιεχόμενο της ομιλίας. Και μάλιστα λέγει, μου μίλησε τη εβραίδη διαλέκτο. Εδώ σημειώνει πάλι μία λεπτομέρεια. Γιατί την ώρα εκείνη που μιλούσε στην αίθουσα ακροάσεων του ανακτόρου του Ηρώδου, μιλούσε ο Παύλος ελληνικά και όλοι οι ακροατές του κατανοούσαν ελληνικά. Εδώ λοιπόν λέει τη εβραίδη διαλέκτο. Ήταν μία απόδοση τιμής στην πατρώα γλώσσα. Θα το ξαναπώ. Ήταν μια απόδοση τιμής στην πατρώα γλώσσα. Μια απόδοση τιμής που κάνει και αυτός ο Χριστός, αλλά και ο Παύλος που το αναφέρει, και αυτό μετά καταγράφεται. Ότι ο Παύλος δεν έπρεπε να λησμονήσει το έθνος του και το λαό του, όσο κι αν πήρε το χάρισμα της γλωσσαλαλίας, της γνώσεως πολλών γλωσσών των εθνών, αλλά θυμάται και τη δική του τη γλώσσα. Είναι εδώ ακόμη μία μαρτυρία για την αξία της πατρώας γλώσσας, της παραδοσιακής μας γλώσσης. Τι θα είχαμε να πούμε εμείς οι ταλέποροι Έλληνες που στη γλώσσα μας εγγράφει ολόκληρη η Καινή Διαθήκη και μετεφράστη προ Χριστού ελληνικά η Παλαιά Διαθήκη, όλα τα λεξικά, όλα ό,τι γράφονται στην Παλαιά Διαθήκη στηρίζονται κυριότατα στη μετάφραση των Εβδομήκοντα ελληνικά. Ελληνικά. Κι όμως βαλθήκαμε να χαλάσουμε τη γλώσσα μας, αγαπητοί, και δεν υπονοούμε ότι χαλώντας τη γλώσσα μας τον εαυτό μας χαλάμε. Ναι, την ιστορία μας καταστρέφουμε, τη φυλή μας διαστρέφουμε, το λαό μας γκρεμίζουμε. Ναι, μην ξεχνάτε ότι εκείνο που στηρίζει την ενότητα ενός λαού είναι η γλώσσα. Δεν διστάζω να σας πω, δεν είναι η θρησκεία, είναι η γλώσσα. Ναι, η θρησκεία, λέμε είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, όλα καλά και ωραία. Το πρώτο όμως είναι η γλώσσα. Είναι δεύτερον η κοινή ιστορία, τρίτον είναι η θρησκεία. Και εμείς είμαστε συμπαγής λαός. Έχουμε κοινή γλώσσα, κοινή ιστορία και κοινή θρησκεία. Είναι κάτι καταπληκτικό. Αν καταφέρουν οι εχθροί μας να μας κάνουν να μιλάμε, δεν ξέρω πώς, φράγκικα, δεν ξέρω πώς, αγαπητοί μου, θα χάσουμε την εθνική μας ταυτότητα. Θέλω να συνειδητοποιήσουμε την αξία της γλώσσας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό που σας λέγω. Τέλος πάντων, ας ευχηθούμε γρήγορα να ανανύψουμε. Γράφετε πολυτονικά, συνεχίστε να γράφετε πολυτονικά.
είναι μία αντίσταση. Μιλάτε σωστά, χρησιμοποιείτε τη γραμματική και το συντακτικό όπως πρέπει. Είναι μία αντίσταση σε αυτή τη φθορά που γίνεται. Δεν αρνούμε ότι κάθε γλώσσα έχει την εξέλιξή της, αλλά αυτό δεν είναι εξέλιξη. Αυτό είναι μία επανάσταση μέσα στο χώρο της γλώσσας. Θα ήταν δυνατόν ποτέ με νομοθετικά διατάγματα να κατοχυρώνεται η γλώσσα πως πρέπει να μιλιέται και να γράφεται? Είναι δυνατόν? Αυτό είναι όπως ο άνθρωπος, ο λαός, η ιστορία προχωρούν στο χρόνο, έτσι και η γλώσσα. Είναι μια φυσική εξέλιξη. Όταν όμως μπαίνουν τα νομοθετήματα, δεν μιλάνε πια για φυσική εξέλιξη της γλώσσης και έχουμε εξαβλώματα γλώσσης. Δεν είμαι ο μόνος που το λέω αυτό. Πιστεύω θα το έχετε ακούσει και θα το έχετε διαβάσει. Τέλος πάντων, ας ευχηθούμε γρήγορα να ανανύψουμε. Η εβραής διάλεκτος, τη εβραίδη διαλέκτο, πρέπει να ήταν η αραμαϊκή διάλεκτος, διότι το όνομα Σαούλ είναι τύπος αραμαϊκός. Μην εξηγήσω τώρα τι είναι η αραμαϊκή διάλεκτος. Ο ελληνισμός, όσο κι αν ξενιτευτεί, πηγαίνουμε σε άλλες υπήρους, σε άλλες χώρες, δεν πρέπει να λησμονούμε τη γλώσσα μας. Εκείνοι που ξενιτεύονται, να μάθουν τα παιδιά τους να μιλάνε ελληνικά. Ελληνικά. Ήταν μια ρωσική οικογένεια από προπολεμικά εδώ στην Ελλάδα. Τότε είχαν φύγει από προσώπου κομμουνισμού. Θαυμάσιοι άνθρωποι ήσαν. Οικογένεια Πιγκότ. Οι κόρες μάθαιναν, έκαναν, δίδασκαν γαλλικά. Ο πατέρας δίδασκε αγγλικά. Πηγαίναμε εκεί, πολλοί μαθητές, ξέρω εγώ, μαθαίναμε άλλους αγγλικά, γαλλικά, άλλους αγγλικά. Και είχαν ένα εγγονάκι τώρα, παππούς, η Νατάσα. Και τη μάθαιναν τη μικρή να μιλάει ρωσικά. Και εμείς είπαμε, γιατί το μικρό δεν μαθαίνει ελληνικά? Τα ελληνικά, αφού μένουμε στην Ελλάδα, ούτως ή άλλως θα τα μάθει. Πρέπει να μάθει την πατρική μας γλώσσα. Δηλαδή τα ρωσικά. Πράγματι. Είσαι Αμερική, είσαι Αυστραλία, δεν ξέρω πού. Θα μάθεις, θες δε θες. Θα μάθεις, το παιδί θα μάθει αγγλικά. Αλλά πρέπει στο σπίτι να μάθει τα ελληνικά. Και να μην ξεχνάει ότι είναι Έλληνας. Μη με πείτε ότι είμαι σοβινιστής, θα το θεωρούσα αδικία αυτό αν μου το λέγατε.